Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στην περιοχή μας, τα οποία θα θίξουμε βέβαια και θα έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον με την παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Ένα από αυτά είναι το θέμα με το Εθνικό Πάρκο, με τις προστατευόμενες περιοχές που όπως γνωρίζετε η θεσμοθέτησή του προέκυψε μέσα από κοινή υπουργική απόφαση και όχι μέσα από προεδρικό διάταγμα όπως προσδιορίζει πάλι το Σύνταγμα και γι' αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα εκπέσει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, αλλά δυστυχώς ενώ έγινε το δικαστήριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση δεν εκδίδεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από 2 χρόνια. Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θα έλεγα πιθανόν να υπάρχουν και σκοπιμότητες που συμβάλλουν βοηθούν σε αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα που προέκυψε αυτές τις μέρες είναι με την εκποίηση εκτάσεων του Δημοσίου, όπως ακούσατε και στην περιοχή μας, και στην Καβάλα και στη Θάσο, μεγάλες εκτάσεις, η Χρυσή Αμμουδιά και τα λοιπά, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Είναι ένα ζήτημα, ειδικά στις εκτάσεις που αφορούν τη Θάσο και εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας Natura 2000, θα το θέσουμε ευθέως στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας πώς μπορεί να γίνει αυτό, να εκποιούνται τέτοιες εκτάσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας και για τη χώρα μας από περιβαλλοντική και οικολογική άποψη. Και νομίζω είναι μια ευκαιρία να θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να αξιοποιήσουμε την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για τους δύο φορείς που εκπροσωπούμε και οι οποίοι το απίφθηναν την πρόσκληση να είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εδώ στην Καβάλα και βεβαίως θα αξιοποιήσουμε την παρουσία του για όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας.